Καλημέρα από την Αγία Σοφιά. Καλημέρα από το σπίτι μας στο Πατρικό. Νοτιοδυτικό τμήμα του στεγάστρου. Βλέπουμε τους αορτήρες. Τα τμήματα του στεγάστρου με τα τοξοειδή στοιχεία. Και βλέπουμε πού έχει φτάσει η τοποθέτηση της μεμβράνης επικάλυψης. Επίσης, τα δοκιμαστικά παράθυρα έχουν γίνει 4, καθώς έχει τοποθετηθεί το συγκεκριμένο. Μια ματιά στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε ότι έχουν μαζευτεί σε ένα σημείο οι πύργοι. Διακρίνεται το δεύτερο ψαλίδι που έφτασε στο εργοτάξιο. Και λίγο πιο δεξιά βλέπουμε ένα μικρό τμήμα από το πρώτο ψαλίδι που έχει αρχίσει να συναρμολογείται. Συναρμολόγηση η οποία, όπως βλέπουμε, συνεχίζεται κανονικά. Το ψαλίδι του νοτιοανατολικού πυλώνα και από πίσω διακρίνονται τα χιαστά και τα τοξωτά στοιχεία. Πηγαίνουμε παράλληλα με το στέγαστρο του ανατολικού τομέα. Βλέπουμε το στέγαστρο στο δυτικό τομέα από ένα γενικό πλάνο, ένα τμήμα του στεγάστρου στο οποίο έχει τοποθετηθεί η μεμβράνη επικάλυψης. Τρία τμήματα περίπου έχουν απομείνει για να φτάσει μέχρι τον νοτιοανατολικό πυλώνα. Πίσω από τον βόρειο δυτικό πυλώνα
μια ματιά σε μικρές λεπτομέρειες. Από το στέγαστρο ο ένας από το ζευγάρι των αορτήρων, τα τοξωτά στοιχεία, μικρές λεπτομέρειες από το εσωτερικό της μεμβράνης, αντίστοιχα από την άλλη πλευρά του πυλώνα και εδώ κάποιες εσωτερικές λεπτομέρειες. Ο αγωνιστικός χώρος γεμάτος με στοιχεία που αφορούν το στέγαστρο. Βλέπουμε ότι έχει ξεκινήσει η συναρμολόγηση του ενός εκ των δύο ψαλιδιών. Συνεχίζουμε στον αγωνιστικό χώρο, βλέπουμε τους διαδρόμους που αναρτούνται επάνω στο στέγαστρο, τμήμα των εξεδρών, και το ψαλίδι, το ένα από τα δύο που θα αναρτηθούν στο νότιο τομέα, το συγκεκριμένο θα αναρτηθεί στο νότιο δυτικό πυλώνα. Λίγο πιο κοντά η εξέλιξη της συναρμολόγησης του ψαλιδιού. Κερκίδες του δυτικού τομέα, λίγο μπροστά μας το είπα συναρμολόγηση ψαλίδι του νότιου τομέα αυτή τη φορά, οι πύργοι μαζεμένοι περίπου στο κέντρο του αγωνιστικού χώρου. Διακρίνεται το δεύτερο ψαλίδι. Πίσω από τον βόρειο-ανατολικό πυλώνα. Πάμε να δούμε και εδώ κάποιες μικρές λεπτομέρειες του στεγάστρου. Thank you.
βλέπουμε τον Αορτήρα. Είμαστε στο στέγαστρο από τη βόρεια πλευρά. Το κάτω μέρος του ψαλιδιού είναι το εσωτερικό του στεγάστρου. Και από την άλλη πλευρά του πυλώνα ο Αορτήρας, το πάνω μέρος του ψαλιδιού, το κάτω μέρος, βλέπουμε τις λεπτομέρειες συναρμολόγησης. Μία μικρή ματιά στην εξέλιξη της συναρμολόγησης στον ανατολικό τομέα. Βλέπουμε τα τμήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί. Είναι περίπου από τη μέση και καταλήγουν στον νότιο ανατολικό πυλώνα. Στον αγωνιστικό χώρο βλέπουμε στοιχεία του στεγάστρου. Και τα τρία μεγάλα χιαστά τμήματα που θα αναρτηθούν και θα τοποθετηθούν στον ανατολικό τομέα. Λίγο από τις κερκίδες του κάτω διαζώματος. Οι εργασίες σε τμήματα του στεγάστρου στον ανατολικό τομέα συνεχίζονται. Μια μικρή βόλτα στο εσωτερικό του στεγάστρου, κάτω ακριβώς από τη μεμβράνη. Βολτάλουμε κάτω από το στέγαστρο του ανατολικού τομέα, στα τμήματα του οποίου έχει τοποθετηθεί η μεμβράνη. Τα τρία τμήματα του στεγάστρου του ανατολικού τομέα, στα οποία υπολείπεται να τοποθετηθεί η μεμβράνη.
πολύ κοντά στον νότιο δυτικό πυλώνα. Βλέπουμε το συγκεκριμένο τμήμα στο οποίο θα γίνει η τοποθέτηση της μεμβράνης. Και το ψαλίδι κάτω ακριβώς από τον νοτιοδυτικό πυλώνα. Τμήματα του στεγάστρου του δυτικού τομέα από μια άλλη οπτική γωνία. Νότιο-ανατολικός πυλώνας. Με μικρές λεπτομέρειες την εξέλιξη της συναρμολόγησης στο συγκεκριμένο τμήμα. Μια άλλη οπτική γωνία βλέπουμε τους αορτήρες του πυλώνα. Και μικρές λεπτομέρειες από το στέγαστρο του ανατολικού τομέα. Σοφιά, από το σπίτι μας, το Πατρικό, να είστε όλοι και όλες καλά. Αϊκάρα για πάντα.